Η Ρωσία θα πληρώσει για το λοιμό στην Ουκρανία την περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης που άφησε πίσω του εκατομμύρια νεκρούς τον χειμώνα του 1932-33 και θα λογοδοτήσει για τα τωρινά τη εγκλήματα στον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε ο Αντρίη Γέρμακ, ο προσωπάρχης του Ουκρανού Προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Οι Ρώσοι θα πληρώσουν για όλα τα θύματα του Γκολοντομόρ και θα λογοδοτήσουν για τα σημερινά εγκλήματα, υπογραμμίζει ο Αντρίη Γέρμακ σε ανάρτησή του στο Telegram, αναφερόμενο στο λοιμό που επέβαλε η ρωσική ηγεσία του Σοβιετικού ηγέτη Ιωσήφ Στάλιν την περίοδο 1932-33, γνωστή με την ονομασία Γκολοντομόρ, όταν εκατομμύρια Ουκρανοί πέθαναν από ασυτεία. Σήμερα είναι η μέρα μνήμη για τα θύματα του Γκολοντομόρ στην Ουκρανία. Το Νοέμβριο του 1932, ο Σοβιετικός ηγετής Ιωσήφ Στάλιν έστειλε την αστυνομία να κατασχέσει όλα τα σιτήρα και τα ζώα από τα νεοκολεκτιβοποιημένα ουκρανικά αγροκτήματα συμπεριλαμβανομένων των σπόρων που χρειάζονταν για τη φύτευση τη επόμενη οδειά. Εκατομμύρια Ουκρανοί αγρότες πέθαναν από την πείνα τους επόμενου μήνε από αυτό που ο ιστορικός του Πανεπιστημίου του Γκέιλ, Τίμωθιν Σνάιντερ, έχει χαρακτηρίσει σαφώ προμελετημένη μαζική δολοφονία. Σύμφωνα με αναφορά της στρατιωτικής διοίκησης της Ουκρανικής Πρωτεύουσα στο Telegram, μέχρι το πρωί του Σαββάτου 130.000 κάτοικοι παρέμεναν χωρίς ηλεκτροδότηση. Από την άλλη, η υδροδότηση έχει αποκατασταθεί πλήρω σε όλε τι περιοχέ τη πόλη, ενώ τα διαμερίσματα στου επάνω ρόφου των πολυόραφων κτηρίων, τα οποία εξακολουθούν να είναι χωρί ρεύμα, υπάρχει κανονικά νερό, αλλά σε χαμηλή πίεση. Η έναρξη τη παροχή θερμότητα βρίσκεται επίση σε εξέλιξη. Η τηλεπικοινωνία μέσω κινητών τηλεφώνων είναι πρακτικά διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές, αλλά δεν αποκλείονται τοπικά προβλήματα σε σημεία χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Όλες οι εργασίες αποκατάστασης προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός 24 ωρών. Το νερό, η θερμότητα, η επικοινωνία θα επανέλθουν σε κανονική λειτουργία. Η ηλεκτρική ενέργεια θα παρέχεται σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα των διακοπών σταθεροποίησης, διαβεβαίωσαν οι αρχές. Θυμίζεται πω στι 23 Νοεμβρίου τα ρωσικά στρατεύματα εξαπέλυσαν και πάλι μαζική επίθεση στην Ουκρανία. Οι εγκαταστάσει των ενεργειακών υποδομών υπέστησαν ζημιές ενώ όλα τα πυρηνικά εργοστάσια μαζί με τα περισσότερα θερμικά και υδροηλεκτρικά απενεργοποιήθηκαν προσωρινά. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα.